Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα 5η 9 του μηνός, 9 Μαΐου 2019 του Αγίου Χριστοφόρου. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Χριστόφορος. Γεροί να είστε. Λοιπόν, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος και όσοι. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα και αποφάσεις σημαντικές, ασήμαντες. Θα φανεί που βγήκαν πριν από λίγο και τις μεταφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Τρόπο επικοινωνία, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και blueLibero@yahoo.gr κοντά μας στα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και dadalabs.edu.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ανακοίνωση μάλλον από αποφάσεις Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορούν τον Ηρακλή και θα δώσουμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ φυσικά. Είναι αρκετές, είναι 11 στον αριθμό, υπογράφει ο αναπληρωτής πρόεδρος Γεώργιος Ζώης. Δεν αφορούν όλες τον Ηρακλή, έχει και για ΑΕΚ, έχει και για άλλους. Και για Περιστέρη και για Πανιόνιο και μπάσκετ κτλ. Τέλος πάντων, πάμε στα του Ηρακλή. Αίτηση του αθλητή Κοσμά Τσιλιανίδη, του βοηθού προπονητή Νικολάου Μανατίδη και των τρίτων Ιωάννη Τσαμούρη και Σταματία Σαδαμάκου περί κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Ηρακλής. Κατάπτωση μόνο για τον αθλητή, που σημαίνει κατάπτωση εγγυητικής για τον Κοσμά Τσιλιανίδη, εάν ήταν μεσούς περίοδου. Θα έπρεπε αυτό να αντικατασταθεί γιατί ο Ηρακλής είχε πρόβλημα. Τώρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ποινή. Ακόμα μια περίπτωση που αφορά τον Ηρακλή είναι ακρόαση ΠΑΕ Ηρακλής εν όψη του άρθρου 77 παράγραφος 6 παραβίασης διάταξης άρθρου 78 παράγραφος 1 πήρε αναβολή για 16 Μαΐου. Πάλι κάτι με την εγγυητική αφορά. Αίτηση της εταιρείας Ζάχος Κανουτάς Δραγόγιας ΩΕ περί κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής απορρίπτεται. Και ΚΑΕ Ηρακλής 2017 Δρακόπουλος Θεόδωρος συζητείται υποδιάσκεψη. Εδώ θα εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί όπως καταλάβατε έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Ως γνωστόν, ο Ηρακλής δίνει την μάχη του και θα τη δώσει από εδώ και πέρα στα play-off για την άνοδό του στην Α1 κατηγορία. Γι' αυτό και τις τελευταίες εβδομάδες ο κύριος Δρακόπουλος μπαίνει στη διαδικασία να προετοιμαστεί ώστε να πάρει το OK ως ΚΑΕ Ηρακλής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την Α1, για την Basket League. Συζητείται, γράφει, υποδιάσκεψη, δεν λέει ότι έχει απορριφθεί. Γιατί κάποιοι μπορεί να το παρεμηνεύσουν ή να θέλουν να το παρεμηνεύσουν αυτό. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Συζητείτε, γράφει. Να προσέχουμε τι διαβάζουμε. Δεν γράφει απορρίπτεται, δεν γράφει δεν απαντήθηκε, δεν γράφει τίποτα. Το γιατί δεν υπάρχει οριστική απόφαση ακόμα και μένουμε στο συζητείτε υποδιάσκεψη, θα το μάθουμε. Προφανώς την επόμενη Πέμπτη. Γιατί κάθε Πέμπτη συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι πολύ σοβαρό φυσικά, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι να είναι OK η ΚΑΕ Ηρακλής και στο διοικητικό και να πάρει φυσικά το OK από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτές είναι οι ειδήσεις που αφορούν τον Ηρακλή και προέκυψαν σήμερα, πριν από καμιά ωρίτσα περίπου, με την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, την περίφημη ΕΕΑ. Πάμε να δώσουμε τώρα το ρεπορτάζ. Για όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, που επίσης είναι πολύ πολύ σοβαρά. Για την περίπτωση της αφαίρεσης βαθμών από την επιτήρηση, το μόνο δυστυχώς που φαίνεται ότι μπορεί να γίνει, είναι να αφαιρεθούν και άλλοι τρεις. Και αυτό το λέω γιατί όπως αποδεικνύεται και στην περίπτωση του Απόλλωνα Λάρισας που το κυνηγά το θέμα, πέφτει στο κενό γιατί πολύ απλά όπως επιβεβαίωσα και σήμερα από συναδέλφους που ασχολούνται με το περίφημο κυβερνητικό ρεπορτάζ και γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για το πώς λειτουργούν τα όργανα αποφάσεων. Για την Επιτροπή Επιτήρησης, για την ποινή μάλλον από την Επιτροπή Επιτήρησης, δεν μπορείς καν να κάνεις έφεση.
Ο Απόλλων Λάρισας είδε αυτό να πέφτει στο κενό και έχει στραφεί πλέον στην περίπτωση του να πάρει τους βαθμούς από τον Αΐτο Σπάτων που αποχώρησε από το πρωτάθλημα για να παίξει αυτός δεύτερος. Το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, έτσι δεν μας απασχολεί στον Ηρακλή αυτό. Που σημαίνει ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει κάτι για να επιστραφούν οι τρεις βαθμοί. Άρα μιλάμε για έναν εξωαγωνιστικό υποβιβασμό και μιλάμε για 11η θέση. Και σήμερα έμαθα κάτι άλλο από το περίφημο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Για να καταλάβετε πόσο μπακαλίστικα δουλεύουν στην ΠΑΕ Ηρακλής. Έστειλαν ένα χειρόγραφο, ούτε καν κάποιος να το πληκτρολογήσει σε Α4 και να πάει επίσημο έγγραφο με σφραγίδα και υπογραφή ΠΑΕ Ηρακλής. Έστειλαν ένα χειρόγραφο με το οποίο διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν πρέπει να επιβληθούν οι τρεις βαθμοί από την Επιτροπή Επιτήρησης, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει μπει σε 120 δόσεις και τίποτα παραπάνω. Και τίποτα παραπάνω, γιατί δεν δικαιούνται οι ομάδες που δέχονται τις ποινές από την Επιτροπή Επιτήρησης να μπουν σε διαδικασία έφεσης, ένστασης κτλ. Κτλ. Πάει αυτό. Α, στο πάει αυτό το κερασάκι είναι ότι σε λίγο διάστημα, δεν ξέρω πόσες μέρες είναι αυτό το διάστημα, μη μας φανεί παράξενο αν μάθουμε ότι ο Ηρακλής θα φάει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το ρήμα άλλους τρεις βαθμούς από τη δεύτερη φάση της Επιτροπής Επιτήρησης. Γιατί αυτή ήταν η πρώτη, δεν τελειώνει. Έχει κι άλλο. Το αφήνουμε και συνεχίζουμε. Ο φίλος ο Θοδωρής γράφει και τώρα περιμένουμε εμείς από αυτόν που δεν έχει φράγκα να τρέξει καινούργια ΠΑΕ και σε 2 χρόνια να έχουμε τα ίδια. Κάτσε να δούμε ποιος θα την τρέξει, τη νέα ΠΑΕ. Κάτι είπαμε χθες, αν θυμάσαι Θοδωρή μου, γιατί ακούς κάθε μέρα την εκπομπή και σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσοι το συγκρατήσατε και πόσοι προσπαθήσατε να το μεταφράσετε. Σήμερα θα το κάνω λίγο πιο έτσι, θα δώσω κάτι παραπάνω. Δεν το κάνω επίτηδες. Αυτά που μαθαίνουμε σας λέμε. Δεν θέλω να κρύβω κάτι και αυτά που λέω θέλω να τα επιβεβαιώνω. Για να μην σας τρελάνω όπως δεν το θέλω πάνω απ' όλα για να μην τρελαθώ εγώ ίδιος. Υπάρχει περίπτωση των μείων 33 βαθμών. Ήταν σήμερα να επικυρωθεί, όχι να επικυρωθεί, συγγνώμη, να γίνει γνωστή, να επιβληθεί η ποινή για τους 11 πρώην ποδοσφαιριστές, 11 επί 3, 33. Αυτό, φυσικά, θα έπρεπε να ενδιαφέρει πάρα πολύ την ΠΑΕ Ηρακλής και να τρέχει σαν λυσσασμένη. Θυμήθηκα κάτι άλλο τώρα με το λυσσασμένη, τέλος πάντων. Σαν λυσσασμένη να κάνει διακανονισμούς. Και φυσικά, όπως ξέρετε, καμία λύση από την ΠΑΕ Ηρακλής να κάνει διακανονισμούς με αυτούς τους πρώην 11. Το θέμα είναι πότε θα επιβληθούνε. Πότε θα επιβληθεί αυτή η ποινή, πότε θα αφαιρεθούν αυτοί οι 33 βαθμοί. Πριν την επικύρωση της βαθμολογίας ή μετά την επικύρωση της βαθμολογίας. Και γιατί το λέω αυτό. Αν επικυρωθεί η βαθμολογία, τότε πάνε αλλού. Για του χρόνου προφανώς οι βαθμοί. Για να επικυρωθεί όμως η βαθμολογία, από ό,τι φαίνεται περιμένουν και την αναδιάρθρωση. Θα είναι 12 οι ομάδες ή 14 οι ομάδες. Ο κύριος Λεουτσάκος και σήμερα, ο πρόεδρος Football League, επιμένει και λέει ότι δεν αλλάζει ο αριθμός, είναι 12. Αν είναι 12, τότε ο Ηρακλής εξωαγωνιστικά υποβιβάζεται. Συγγνώμη. Ο Βασιλιάδης χθες στο Real FM έλεγε ότι δεν έχουμε αποφασίσει τον αριθμό των ομάδων. Άντε βγάλε άκρη τώρα. Θα το δούμε. Πάντως όλα αυτά τα καταγράφω και για ένα άλλο λόγο. Για το λόγο για τον οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ΠΑΕ Ηρακλής δεν ασχολείται. Έστειλε ένα χαρτί για τα μάτια να κάνει ένσταση κατά του Πλατανιά που έπεσε στο κενό και το ξέρανε. Έστειλε ένα χαρτί χειρόγραφο όπως μάθαμε σήμερα για την Επιτροπή Επιτήρησης που επίσης το ξέρανε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και αυτό για τα μάτια. Για το μείον 33 δεν κάνουν τίποτα. Για την περίπτωση του Λουκίνα δεν κάνουν τίποτα.
Για την αδειοδότηση δεν κάνουν τίποτα. Και δεν είναι ότι δεν κάνουν κάτι τώρα. Γιατί μπορεί κάποιος να έρθει και να πει και να σκεφτεί, ρε Γιώργο, δεν τα κάνουν γιατί πάνε να πάρουν, πάνε να κάνουν deal με Βόλο. Αυτό προέκυψε πρόσφατα. Από 16 Σεπτεμβρίου που ανέλαβαν μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Τι στα κομμάτια δηλαδή. Και να ξέρετε κάτι ακόμα. Η περίφημη τροφολογία που πέρασε και κάποιοι πανηγύριζαν, που είναι κοντά στο Βασιλιάδη για την τροπολογία, τι έχει φέρει στον Ηράκλη, ξέρουμε. Γιατί από ό,τι μαθαίνω και πλέον το επιβεβαιώνω, δεν ξεμπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός ακόμα. Έτσι μας λέγανε ότι θα ξεμπλοκαριστεί. Και η τροπολογία έκανε το αυτονόητο που περιμέναμε εδώ και καιρό, δηλαδή το 50%. Χρωστάω στο Λουκίνα 10 δραχμές, πρέπει να του δώσω τις 5. Η ΠΑΕ δεν του δώσε ούτε 50 λεπτά. Που λέει ο λόγος. Άρα τι γίνεται. Τι κάνουμε. Γι' αυτό εγώ ο γραφικός και μέσω αυτής της εκπομπής ουλιάζουμε και τσιρίζουμε και φωνάζουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Και κάναμε τις ερωτήσεις που κάναμε χθες στον κύριο Αμαραντίδη στον αντιπρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου. Και από την άλλη ο κύριος Ποντίκης και κάποια άλλα μέλη του Ιδρυτικού εξακολουθούν και λένε τον πιστεύουμε, τον στηρίζουμε, είναι αποφασισμένος κτλ. Κτλ. Και πάμε ξανά στην περίπτωση του Βόλου και στην περίπτωση του Μπέου. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει πρόσφατα, όλα έχουν την τιμή τους. Και μην κολλάμε στο ότι η ΠΑΕ νούπου σου Βόλος τα διαψεύδει. Τα διαψεύδει για πολλούς και διάφορους λόγους. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται και δημοτικές εκλογές. Και στο Δήμο Βόλου. Και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ποτέ δεν θα έβγαινε ο Μπέος να πει αυτά που κάνει ή αυτά που θέλει να κάνει. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ίσως αύριο γίνει αυτό το περίφημο ραντεβού μεταξύ ξανά των δύο πλευρών και θα είναι η δεύτερη φορά. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο για το τι ακριβώς συζητείτε, για το ποιοι στόχοι υπάρχουν και για το πώς θέλουν να το κάνουν αυτό το deal. Υποχρεωμένοι είμαστε να καταγράφουμε τις εξελίξεις. Υποχρεωμένοι είναι και αυτοί στον Ηρακλή να ενημερώνουν τον κόσμο για τις εξελίξεις. Γιατί δυστυχώς για ακόμη μια φορά δεν το κάνουν. Δεν ξέρω αν δεν το κάνουν επίτηδες ή αν περιμένουν κάτι για να το κάνουν. Για να ενημερώσουν τον κόσμο δηλαδή. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει λίγα, ελάχιστα. Από όσα έχουν συζητηθεί, από όσα έχουν σκοπό να πετύχουν, από όσα έχουν σκοπό να κάνουν. Παρένθεση, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με ανατροπή στο δεύτερο σετ, 25-23. Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 4-5 πόντους από ό,τι πρόλαβα να δω. 2-0 σετ, θέλει ένα ακόμα σετ Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο βόλεϊ στην Α1 Αδρών, καθώς προηγείται με 2-0 νίκες. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Εχθές λοιπόν είχαμε μια ρητορική ερώτηση. Μπορεί ο Τόμ Παπαδόπουλος, τώρα θα τον προχωρήσω λίγο, μπορεί και θέλει ο Τόμ Παπαδόπουλος να είναι ξανά νέος μεγαλομέτοχος και πρόεδρος του Ηρακλή, αν προκύψει νούπου σου Ηρακλής. Ή μήπως καλλιεργείται έδαφος για κάποιον που έχει βάλει φέτος λεφτά στην ομάδα και που πρόσφατα επέστρεψε καθώς συναντήθηκε στη συνάντηση που προκάλεσε ο Φώτης Θεός από τον Γυμναστικό Σύλλογο και μιλάω φυσικά για τον Ηλία Θεοδωρίδη. Όλα είναι πιθανά. Όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά για αυτά τα όλα οφείλουν αυτοί που δρούν, αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές, δυστυχώς φέτος αρνητικοί,
αλλά είναι οι πρωταγωνιστές, να ενημερώσουν τον κόσμο. Μιλάτε για deal. Για Βόλο, για Μπέο, για λεφτά. Για πρόεδρο, για μεγαλομέτοχο. Ποιος θα αναλάβει, ποιος θα τρέξει την ομάδα. Πόσα είναι τα λεφτά. Γιατί αν ισχύει αυτό που ακούγεται, γιατί δυστυχώς για σενάρια μιλάμε, για παρασκήνια μιλάμε, δεν έχουμε κάτι απτό. Αν ένα από αυτά τα σενάρια λοιπόν επαληθευτούν και λένε ότι ο Μπέο ζητάει τα χρήματα από τα τηλεοπτικά και δοθούν αυτά, 1,5, 2, 2,5, δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα πάρει ο Νούπου Σουβόλος, τότε ο Ηρακλής θα έχει 0 έσοδα από εκεί. Μην ακούμε του χρόνου να γκρινιάζει πάει και να λέει μην περιμένετε πολλά αφού είχαμε 0 έσοδα, τα δώσαμε τα τηλεοπτικά. Γιατί φτάσαμε στο Μάρτιο, στον Απρίλιο και στο Μάιο μετά από 16 Σεπτεμβρίου που είχε αναλάβει ο Τόν Παπαδόπουλος, 16 Σεπτεμβρίου, και έπρεπε να έρθει το Πάσχα για να πει ότι εγώ δεν θα πληρώνω τους παλιούς. Τότε το αποφάσισε. Όλους τους μήνες κέρδιζε χρόνο λέγοντας η καραμέλα της τροπολογίας. Η τροπολογία και η τροπολογία και η τροπολογία. Και ο μπλοκαρισμός και ο λογαριασμός. Τώρα δεν πληρώνω τους παλιούς. Χρέη τα οποία ήξερε ότι αναλάμβανε ο ίδιος. Γιατί δεν πήρε τις υποσχέσεις που περίμενε να πάρει ο ίδιος. Γιατί δεν πίεσε για αυτές. Τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Το θολωμένο μου μυαλό που λέει και ένα τραγούδι. Και άμα βγάλαμε άκρη τώρα, βγάλαμε. Πάμε σε διάλειμμα και πάνε ερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ξανανοίγω παρένθεση. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0 στο Βόλεϊ, στον τρίτο τελικό. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Προηγείται 2-0 νίκες και 2-2 στο τρίτο σετ. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. blueliberopapakigiahoo.gr το email της εκπομπής. Ο Μπάβης γράφει. Γιώργο, αφού ο Μπέος δεν θέλει το θέμα να βγαίνει προς τα έξω, γιατί περιμένεις να μας ενημερώσει η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ δεν είναι ανάγκη να ενημερώσει με ανακοίνωση. Μπορεί να κάνει μια γενική συνέλευση και να ενημερώσει. Και το τι κάνει ο Μπέος είναι θέμα του Μπέου. Δεν αφορά τον Ηρακλή, το αν αυτός κατεβαίνει για δημοτικές εκλογές, νομίζω. Αφορά τον Ηρακλή. Ο Μπέος θα διαψεύδει και ο Βόλος θα διαψεύδει μέχρι τέλους. Αν και επίσημα, αυτός που έχει κάνει πρόταση είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης. Με τον Ηρακλή ακόμα στις συζητήσεις είναι. Θα δούμε αν θα γίνει το περίφημο ραντεβού αύριο. Αλλά ο Τόμ Παπαδόπουλος θα έπρεπε να καλέσει όλους τους φορείς να τους ενημερώσει. Και οι φορείς κατ' επέκταση να ενημερώσουν τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο. Για το Θοδωρίδη πάντως ακούγεται ότι έχει πολλά λεφτά. Από την νοοτροπία πρέπει να έχει ένα θέμα. Καλά, την νοοτροπία την είδαμε σε χαρακτηριστικό παράδειγμα που έκανε ντου στο Ρόκα, αν θυμάσαι, φίλε Μπάμπη. Για τα πολλά λεφτά και ο Τόμ Παπαδόπουλος. Έτσι δεν ακούγαμε. Αυτά δεν λένε οι εταιρείες τους, γιατί δεν ήταν περίπτωση Παπαθανασάκη. Ήταν εύκολο να βρεις τι δουλειά κάνει ο Τόμ Παπαδόπουλος. Και διαφήμιση στην μπασκέτα των Φιλαδέλφια 76ers. Και κολονιάλ Μάρμαρα, Αμερική κτλ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα στον Ηρακλή? Το ξέρουμε όλοι. Ο Θεοδωρίδης έβαλε περίπου 300.000 ευρώ. Δεν το βγάζω το μυαλό μου, το έχει παραδεχτεί με δήλωσή του ο Τόμ Παπαδόπουλος. Αλλά από εδώ και πέρα τι γίνεται. Και στην τελική ο κόσμος ή τα μέλη του ΓΣ ή τα μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου δεν θα μπορέσουν να πούν τη γνώμη τους. Δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Δεν πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία σε μια γενική συνέλευση να πούν αυτό το ναι ή όχι. Αφού ενημερωθούν για όλα. Όπως έγινε και πρόπερση για την απόφαση το ΓΑΜΑ εθνική ή όχι. Δεν γίναν 2-3 συνελεύσεις. Και στο τέλος πάρθηκε απόφαση στο Ιβανόφιο. Θέλω να πω ότι αυτό το θολό το οποίο μόνο καλό δεν κάνει. Καλό θα είναι οι φορείς τουλάχιστον σε πρώτη φάση και μετά ο κόσμος να ενημερωθεί. Γιατί αν πάει σε γενική συνέλευση, πρώτα πρέπει να περάσει βέβαια από την γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Βόλου. Έτσι είναι η διαδικασία. Γιατί ο Βόλος θα αλλάξει σήμα, όνομα και έδρα. Δεν θα πάρει ο Ηρακλής αφημί. Ο Νούπου Σου Βόλος θα γίνει Νούπου Σου Ηρακλής. Όπως έγινε και στην περίπτωση με το ΑΕΠ. Συγγνώμη.
Μετά δεν θα περάσει και από Γενική Συνέλευση εδώ. Δεν θα κληθούν κάποιοι να ψηφίσουν. Αυτοί δεν θα πρέπει να ενημερωθούν. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Αν ισχύει αυτό που έμαθα πριν την εκπομπή, 7 παρά, τότε πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό που μας λένε από το Ιδρυτικό Σωματείο που μας είπανε και τις δηλώσεις που κάνουνε, που συναντήθηκαν μαζί του δηλαδή, τότε καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος βρίσκεται σε τρικυμία και είναι άκρος αντίθετο με αυτό που μας είπαν από το Ιδρυτικό Σωματείο. Τι μας είπαν? Ότι είναι αποφασισμένος να βοηθήσει, ξέρει τα λάθη του, το έχει αναγνωρίσει και από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικός. Θα είναι διαφορετικός. Εάν έχει πει στους ποδοσφαιριστές πρόσφατα, γιατί βρέθηκε τώρα για το μάτς του Πλατανιά και μετά είναι ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν όντως έχει πει στους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια ότι κοιτάξτε να δείτε, του χρόνου θα παίζουμε ή στη Super League ή στην Β' Εθνική ή στη Γ' Εθνική. Φοβερό δεν είναι? Τους κατατόπισε τους ποδοσφαιριστές. Αν όντως έχει πει αυτό το πράγμα, τότε καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο δεν είναι αποφασισμένος, αλλά παραμένει σε αυτή την τρικυμία που έλεγα νωρίτερα. Σας έλεγα νωρίτερα για κάποιες δηλώσεις του κυρίου Λεουτσάκου, να δούμε κάποιες από αυτές. Τώρα θα πει κάποιος, έχουν ενδιαφέρον? Δεν ξέρω, τα καταγράφουμε όλα και βλέπουμε. Ο κύριος Βασιλιάδης δήλωσε τη Δευτέρα πως η ΕΠΟ μπορεί να κάνει αλλαγές στη ΓΑΜΑ Εθνική, ίσως και να διευρυνθεί αυτή, όμως αυτές οι αλλαγές βάσει του ΚΑΠ, αν θα γίνουν, θα αφορούν τους δευτεραρτητές των ενώσεων, που ίσως να ανέβουν έτσι τη νέα ΓΑΜΑ Εθνική και όχι τις ομάδες που φέτος έπεσαν από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Μην ξεχνάτε, παρένθεση ανοίγω. Αν επιβληθεί αύριο μεθαύριο το μείον 33, ο Ηράκλης πάει δύο κατηγορίες κάτω. Τόσο στη Super League 2, τόσο τη Super League 2, όσο και τη νέα Football League θα τις αναλάβει να τις διοργανώσει βάσει της απόφασης πάντα της ΕΠΟ η Football League. Εμείς δηλαδή, και αυτό ό,τι πλέον και να γίνει δεν θα αλλάξει. Ό,τι πλέον και να γίνει δεν θα αλλάξει. Η νέα λοιπόν Football League θα έχει 1.800.000 ευρώ συνολικά και για τις 14 ομάδες έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΕΡΤΡΙΑ. Η νέα Football League εννοεί την ΓΑΜΑ Εθνική, την τρίτη την τάξη κατηγορία, που θα μοιραστούν ίσα στις 14 ομάδες, ενώ θα βρούμε χρήματα και από ένα δυνατό χορηγό που θα δώσει και το όνομά του στο νέο αυτό πρωτάθλημα. Καλά, αυτά με τους χορηγούς τα έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Ειδικά όταν πρόκειται για τον Ηρακλή, οι χορηγοί ακόμα έρχονται. Αλήθεια, τώρα που λέω για τους χορηγούς, δύο ευθύνονται και δύο πρέπει να απολογηθούν. Πρώτον, καλά, το λέω για να το λέω έτσι, ο ίδιος ο υπουργός, αλλά και η συναυτό, και όταν λέω η συναυτό εννοώ και από την οικογένεια του Ηρακλή η συναυτό, που έλεγαν μην κατηγορείτε τον υπουργό, θα βοηθήσει. Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να μας πει τι απέγιναν τα 300 χιλιάρικα από την ΕΤΡΙΑ που θα έπαιρνε ο Ηρακλής ως brand name και δεν πήρε ποτέ. Τι απέγιναν οι τρεις κρατικές χορηγίες που θα έπαιρνε ο Ηρακλής ανταποδοτικά όπως είχε υποσχεθεί ο Βασιλιάδης και δεν πήρε ποτέ. Και απ' την άλλη μπορούν να μας πούν τα μέλη της ΠΑΕ Ηρακλής, πρόεδρος, μεγαλομέτοχος, όποιος θέλει και η διοίκηση γενικά, το γιατί δεν ζήτησαν ποτέ ένα χαρτί από τον υπουργό που θα τα επιβεβαιώνει όλα αυτά. Γιατί μπορεί να έρθει ο Βασιλιάς και να πει εντάξει μωρέ, πάνω στην κουβέντα το είπα και αυτό. Αν και είναι καταγεγραμμένες οι δηλώσεις του ότι ο Ηρακλής αποτελεί προσωπικό στοίχημα και τις έχουμε βάλει και εδώ στην εκπομπή. Αλλά δεν έπρεπε τότε η ΠΑΕ Ηρακλής να ζητήσει εγγράφως αυτή την υπόσχεση του Βασιλιάδη ώστε τώρα να την κουνάει? Πώς κουνούσε ο Πιλάβρος εκείνο το χαρτί στη Βουλή το 2011, να κουνάει και ο Ηρακλής το δικό του χαρτί? Δεν θα μπορούσε να το κάνει? Θα μπορούσε, το έκανε? Όχι. Απλά πράγματα. Παρένθεση, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0 σετ και 11-10 στο τρίτο. Μίζω αν ο Ολυμπιακός κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα. Θα πούμε και για το βολέι του Ηρακλή κάποια πράγματα. Και έχουμε και μία, συγγνώμη, ας μου επιτραπεί έκφραση, παρκαρισμένη συνέντευξη από χθες.
Θα το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, σαν χθες σας έλεγα, 8 Μαΐου του 2005, πέρασαν 14 χρόνια από τότε που περιγράφαμε στο Λίμπερο 107,4 το 3-0 του Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό, το 44 στα 44 και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό έγινε χθες και το αναφέρουμε, κάθε χρόνο έχουμε σαν σήμερα, αλλά το αναφέρουμε για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτό το επίτευγμα όχι δεν έχει γίνει ξανά, αλλά δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Και θέλαμε έτσι σε μία μίνι έκπληξη να φιλοξενήσουμε κάποιον που έχω την αίσθηση, θα μου το πει ο ίδιος, ότι από τότε, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν τον έχουμε ακούσει και πολύ στα ραδιόφωνα, μπορεί και καθόλου. Ο Κώστας ο Μπαρμπούδης είναι από την Ορεστιάδα με αγάπη τώρα στη γραμμή μας. Καλησπέρα Κωστή. Γεια σας, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χριστός, επίσης χρόνια πολλά. Έχεις μιλήσει από τότε? Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Πω, πω, πω. Καλησπέρα, τι κάνει ο λαός του Ηρακλή? Τι κάνουν οι οπαδοί μας? Καλά είναι, καλά είναι. Που μας ανέβασαν είναι ψηλά στον ουρανό. Πότε θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές? Δεν μου λες, τώρα που το λες αυτό. Να πάρουμε πρωτάθλημα αίτητη. Το... Καλά, ας το πάρουμε και ας μην είναι αίτητο, δεν πειράζει. Κωστά, το θυμάσαι το σύνθημα που βγήκε για την πάρτι σου τότε? Βεβαίως και το θυμάμαι. Το θυμάσαι, έτσι. Αυτό ήταν που με ανέβασε την ψυχολογία και μπαίναμε μέσα και γυρνούσαμε. Βάλε μέσα τον Μπαρμπούδι να καεί το πελεκούδι. Βέβαια, βέβαια. Και κάει και το πελεκούδι. Κάει και κάει και το πελεκούδι στο τέλος. Πέρασαν 14 χρόνια από τότε που έβαλες και εσύ το λιθαράκι σου, γιατί πρωταγωνίστησες και στους τελικούς, αλλά πήρες και συμμετοχή σημαντική για όσους θυμούνται και στο Final Four, που νομίζω είναι η κορυφαία στιγμή Κώστα στην καριέρα σου. Έτσι, να παίρνεις απέναντι στην Μπέλγκοροντ, απέναντι στην Τουρ. Μακάρι βέβαια το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό τότε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το παλέψαμε σίγουρα μέσα στο παλατάκι με 10.000 Ηρακλειδείς. Κερδίσαμε την Μπέλγκοροντ, το πανηγυρίσαμε, αλλά την επόμενη μέρα δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Παλέψαμε άξια σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ναι. Αλλά εντάξει. Αρκεστήκαμε στη δεύτερη θέση. Η χθεσινή ημέρα, αν πάω πίσω στα 14 χρόνια πριν, τι θα πρωτοθυμηθείς? Τι να πρωτοθυμηθώ? Εκείνο το 44 στα 44, εκείνη η ομαδάρα που είχατε. Στιγμές, μπαίναμε μέσα στο γήπεδο και πριν μπούμε το λέγαμε να διατηρήσουμε το αίτητο. Αυτό ήταν το σύνθημα με το που πατούσαμε μέσα στο γήπεδο σε κάθε αγωνιστική. Mm-hmm. Από την πρώτη αγωνιστική θέλαμε να τερματίσουμε αίτητοι. Ήμασταν μια πολύ αγαπημένη ομάδα, βέβαια ο μαέστρος ο Αλέκος Λεώνης από τους κορυφαίους προπονητές της Ελλάδος μας έδεσε, είχαμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο κλίμα και γι' αυτό καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Κώστα, είχε συμπαίχτη τον Γκράβαρικ, τον Μπολ, τον Χοφ, τον Στάνλεϊ, τον Γκιούρδα, τον Μπάεφ. Τι να πρωτοπώ τώρα, δηλαδή δέος πιάνει για αυτή την ομάδα. Αστέρια του ελληνικού βόλεϊ, πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες και παγκόσμιο βόλεϊ όπως πήγαν οι Αμερικάνοι έξω στο... Και Ολυμπιάδα πήρανε βέβαια. Ολυμπιάδα βέβαια, πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες, αγαπημένο κλίμα, πολλή δουλειά και με τη διοίκηση είχαμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Και φτάναμε σε αυτά τα αποτελέσματα και το πανηγυρίζαμε από τον πρώτο πόντο. Ξέραμε όταν μπαίναμε μέσα στο γήπεδο ότι είμαστε νικητές. Πάνω σε αυτό που λες, για το από τον πρώτο πόντο ξέραμε ότι είμαστε νικητές, είχε βγει ένα πανό στον τελευταίο τελικό. Αν θυμάσαι, έγινε στο Δάκ Ευόσμου τότε, όχι στη Μίκρα. Ήταν στον Εύοσμο, ναι. η τελική, ναι, με τον Ολυμπιακό. Όπου έγραφε «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο». και αναφερόταν στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός τότε δεν μπορούσε να τον κερδίσει τον Ηρακλή. Δεν μπορούσε με τίποτα. Έχασε καμιά 10 φορές εκείνη τη διετία συνεχόμενες. Μπορεί και παραπάνω. Σίγουρα και στο πρωτάθλημα και στο. Σας βλέπανε και χάνανε. Έτσι ακριβώς. Είχαμε την ψυχολογία του νικητή. Και αν κερδίζεις μια ομάδα 4, 5, 6, 7 φορές, μετά έρχεται μέσα στο γήπεδο και. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις την ψυχολογία να αντιμετωπίσεις μετά έναν αντίπαλο τόσο ισχυρό. Γιατί συνήθιζες και εσύ να κερδίζεις, συνήθιζαν και αυτοί να χάνουν. Γι' αυτό και αυτοί συνήθιζαν να χάνουν. Σου λείψε αυτό μετά πολύ? Βέβαια, σίγουρα. Σου λείψε έτσι? Σίγουρα. Μου έλειψαν πάρα πολύ αυτές οι όμορφες στιγμές, τα πανηγύρια, οι δόξες που πέρασα με την ομάδα του Ηρακλή. Mm-hmm.
Ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή. Φέτος το έδειξε και στο κύπελο παρά λίγο να... Τα έβλεπες τα μάτσα, την παρακολουθείς την πορεία. Βέβαια. Είμαι φανατικός φιλάθλος, έχω κάνει και το γιο μου, Ηρακλή. Αυτό είναι. Αυτό και είναι. Παρακολουθούμε πάντα όλα τα μάτσα. Κρατάς τη σημαία στην Οριστιάδα, έτσι. Βέβαια, έτσι. Έρχονται οι συμπαίκτες μου με άλλες ομάδες και... Και τους κολλάς. Τα παλιά. Βέβαια. Κώστα, μετά τον Ηρακλή και μέχρι και τώρα που μιλάμε με το βόλεϊ, ποια ήταν η σχέση σου? Γνωρίζω ότι είσαι στο γήπεδο πλέον, κοντά, αλλά όχι ως να έχεις κάποιο ρόλο ότι μέσα σε ομάδα. Είμαι μέλος εδώ, βοηθάω τις ομάδες της Οριστιάδος. Mm-hmm. Έχουμε δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, η Οριστιάδα και ο Άθλος Οριστιάδος. Mm-hmm. Και ξεκινάμε σχεδόν από την αρχή και προσπαθούμε να χτίσουμε τις ομάδες για να ανεβούμε στη μεγάλη κατηγορία κάποια στιγμή. Είδες την προσπάθεια του φετινού Ηρακλή, που ξέρεις ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, κυρίως για τα οικονομικά δεδομένα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο προσφάτο παρελθόν και εξακολουθούν και υπάρχουν πολλά προβλήματα και γίνεται μια καμπάνια, να σε ενημερώσω, τις τελευταίες μέρες για αγορά εισιτηρίων διαρκείας, άσχετα αν είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί πρόσφατα βγήκε η διοίκηση και είπε ότι αν μέσα σε τρεις εβδομάδες δεν κλείσουμε το άνοιγμα που έχουμε περίπου 80.000 ευρώ από την περσινή σεζόν, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος να είναι η ομάδα ακόμα και στην Α2. Κάτι που φαντάζομαι ούτε θες να το ακούσετε κανένας από εμάς. Ναι, έτσι παρακολουθώ κάποιες δηλώσεις που κάνουν. Πρέπει η Θεσσαλονίκη την αγαπημένη της ομάδα να τη στηρίξει και όλοι εμείς που ζήσαμε αυτές τις στιγμές και είμαστε, υποστηρίζουμε το Γηραιό και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, έτσι πρέπει να κάνουν και όλοι οι φίλαθλοι του Ηρακλή. Ήθελε ένα κλικ ο Ηρακλής παραπάνω ή στις λεπτομέρειες, στην τύχη για να πάρει το κύπελο? Ειδικά στο 25-27 που έχασε το tie break που είδες στο μάτς. Στις λεπτομέρειες. Μπορείς να το πεις ότι είναι και θέμα τύχης που έχασε στους τελευταίους δύο πόντους και αποκλείστηκε από το κύπελο. Το κυνήγι πώς πάει? Εδώ καλά, με τα χόμπι μας είμαστε καλά εδώ στον Εύρο. Δεν θα σύνορα, ξεχάσω είμαστε, ποτέ. Φυλάμε καλά τα σύνορα. Να ξέρετε, το μυστικό της επιτυχίας του μεγάλου τότε Ηρακλή, πέρα από τους παιχταράδες που είχε και εκείνη η φουρνιά του 2005, είναι ότι ο Κράβαρη ψάρευε καλά και ο Μπαρμπούδης κυνηγούσε καλά. Αν και εγώ με το κυνήγι δεν τα πηγαίνω καλά, γιατί λίγο στεναχωριέμαι για τα ζωάκια, αλλά τέλος πάντων είναι ένα δικό σου χόμπι. Και οι ιστορίες που μπορώ να σας πω για αυτούς τους δύο, σε αποστολές, ξενοδοχεία, παιχνίδια, παραμονές αγώνων κτλ. Ειδικά στα ταξίδια, Κώστα, για το Champions League, είναι ανεπανάληπτες. Έτσι, καθόμασταν και εγώ και ο Κράβαρη που είχατε. Και αφηγούμασταν τις περιπέτειες που περνούσαμε στην εξοχή και όλοι μας ακούγανε, περιμένανε κάτι καινούργιο συνέχεια. Μέχρι και οι Αμερικανοί, αν και δεν καταλαβαίνουν πολλά, πάλι και γελούσαν για αυτοί. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι γερό το Ηρακλάκι σου. Ασχολείται, παίζει βόλεϊ? Παίζει βόλεϊ, τώρα ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Έχει ένα χρόνο περίπου και προσπαθεί να πάρει τα χνάρια του πατέρα. Σε λίγα χρόνια να μην το ξαναφωνάξουμε το σύνθημα εδώ στη Μίκρα. Μακάρι να τα ακούσει και ο γιος μου. Γιατί ναι. Όχι. Κώστα, χάρηκα που σ' άκουσα πολύ στον αέρα και ο κόσμος μας ακούει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια εκεί στον Εύρο, στην Οριστιάδα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένα παιδί, ακόμα και τώρα, τον θυμάμαι σαν χθες, ο Κώστας Μπαρμπούδης, πολύ ευχάριστη η παρουσία του στην ομάδα και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και το έλεγε η καρδούλα του, το έλεγε η ψυχή του ως αθλητής, να βοηθάει την ομάδα και να παίρνει και μπάλες που καίνε και στα δύσκολα. Είχε έρθει τότε από την Οριστιάδα, στην οποία εξακολουθεί και ζει και όπως μας αποκάλυψε, έκανε Ηρακλάκι τον γιο του. Αυτό έλειπε. Εκείνο το σύνθημα πάντως δονούσε την ατμόσφαιρα. Το βάλε μέσα τον Μπαρμπούδι να καεί το πελεκούδι. Ήταν σήμα κατά τεθέν. Ο Βόλος πάντως, επιστρέφω στα του ποδοσφαίρου, συνεχίζει και ανακοινώνει οι μεταγραφές. Προφανώς όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές κράτησε τον κορμό, ένα μέρος του κορμού, συγγνώμη, κράτησε τον προπονητή, παίρνει παίχτες. Θα σας διαβάσω και έναν ακόμα που πήρε σήμερα. Αν αυτό γίνει νου που σου Ηρακλής, εγώ εξακολουθώ και λέω μία στο εκατομμύριο. Ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα.
Όλοι αυτοί προφανώς θα θεωρούνται και παίκτες του νου που σου Ηρακλή. Δεν νομίζω να αλλάζει κάτι. Ή αλλάζει. Ποιος θα μας απαντήσει γι' αυτό. Ή αρμόδιοι. Λοιπόν, ο Βόλος ανακοίνωσε τον Αργεντινό μέσα στο Αουγκούστο Μαξ, με τον οποίο είχε συμφωνήσει προφορικά πέρσι, αλλά είχε αποσύρει το ενδιαφέρον του. Αποχώρησε πρόσφατα από την Κίλμες. Τη φετινή σεζόν 27 ετών είχε 24 συμμετοχές και ένα γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Η έναξη προετοιμασίας για τον Βόλο είναι 17 Ιουνίου. Νωρίς, ναι, πολύ νωρίς. Η Ευρώπη έχει? Όχι. Δεν ξέρω γιατί τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς όντως. Στο βόλεϊ για το οποίο μιλούσαμε με τον Κώστα τον Μπαρμπούδη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 22-18, και με αφορμή αυτό το αποτέλεσμα θέλω να πω κάτι. Είναι 2-0 και ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα με 3-0 νίκες όπως και πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ έχει ξοδέψει, για να μην πω έχει πετάξει, ένα κάρο λεφτά και φέτος όπως και πέρυσι, και πήρε πέρυσι και φέτος το κύπελο. Και ειδικά φέτος στάθηκε τυχερός, γιατί ο Ολυμπιακός κατέβηκε χωρίς Αλεξίφ και Κουμεντάκη. Ενώ στο πρωτάθλημα, όπως βλέπετε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Γιατί παίζουν αυτοί οι δύο, ειδικά ο Αλεξίφ. Ένα κάρο λεφτά έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Και πρωτάθλημα δεν παίρνει. Μένει στα 3. Ρακλή φυσικά έχει 5. Πρωτάθλημα. Για 15 τίτλους σύνολο. Και το λέω αυτό για όσους λένε ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. 23-19. Πόσο βγήκε? Νομίζω. Καθόλου εύκολα δεν είναι τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν στον Ηρακλή δεν υπάρχει ούτε καν ο χρηματοδότης που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δεν νοιάζονται για το αν έχουν κομμένα εισιτήρια, για το αν έχουν διαρκείας ή οτιδήποτε άλλο. Βάζουν όμως πάρα πολλά λεφτά. Για το βόλεϊ πάρα πολλά λεφτά. Και το αποτέλεσμα είναι να χάνουν δεύτερο στην ερχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Και με 3-0 νίκες. 23-20 είναι. Ο Ηρακλής δίνει μάχη επιβίωσης. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Και η μάχη επιβίωσης θα κρατήσει 3 εβδομάδες. Παρακάτω δεν θα κρατήσει. Γιατί παρακάτω ο Ηρακλής είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να είναι στην Α2. Να μην δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Volley League. Ξαναλέω, και σήμερα χάρηκα πάρα πολύ που δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Κύπρο, από έναν καλό φίλο που άκουσε όλο αυτό που γίνεται και θα αγοράσει και αυτό εισιτήριο διαρκείας, παρά το ότι είναι στην Κύπρο και όχι εδώ, και μπράβο του. Και μάλιστα το προσφέρει και στην εκπομπή να το δώσουμε σε κάποιον, θα το κάνουμε, που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει το διαρκείας ή να κόψει έστω ένα εισιτήριο να δει το μάτς. Να δει τα μάτς. Λοιπόν, από Δευτέρα ως Κυριακή, θυμίζω, για τα εισιτήρια του βόλεϊ, τα διαρκείας. Από τις 10 το πρωί στις 9 το βράδυ, 100 ευρώ τα blue, 150 τα family, 300 τα silver, 500 τα VIP. Όπως και ανέργων στα 70 ευρώ, μόνο με κάρτα ΟΑΕΔ. Είναι ωραίο αυτό που υπάρχουν και για τους άνεργους. Το εισιτήριο Blue αναφέρεται για όλο το γήπεδο εκτός των επισήμων. Το εισιτήριο Family κάνει την εμφάνισή του φέτος για πρώτη χρονιά και περιλαμβάνει την οικογένεια, γονείς και παιδιά. Οι θέσεις βρίσκονται τέρμα δίπλα στο μικρό πέταλο, όπως βλέπουμε από μέσα. 150 ευρώ το Family. Το VIP είναι των 28 θέσεων με το τραπέζι, ενώ το Silver για όλες τις υπόλοιπες των επισήμων. Αυτή η ανακοίνωση νέα για... Νέα ενημέρωση από το ΤΑΑ Ηρακλής. 24-22 έχει match ball ο Ολυμπιακός. Δευτερόλεπτα, Χρήστο, να δώσουμε το αποτέλεσμα και να δώσουμε και σκυτάλι στον... Το Ζάχο βλέπω. Γκέσταρ έχει? Ναι, έχει γκέσταρ. Α, το φιλαράκι μου. Το πρώην αθλητή του Στίβου του Ηρακλή. Τον είδα, ναι. Βέβαια. 15 χρόνια αθλητής του Στίβου του Ηρακλή ήταν. Εκλεκτός καλεσμένος του Ζάχο Ντρούλινγκ που θα ακολουθήσει. Βάρ έχει εκεί. Α, περιμένουμε το ΒΑΡ. 24-22, Ολυμπιακός προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε και σήμερα τα Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης που ήταν κοντά μας, εκεί όπου μεταξύ άλλων μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική.
Εθνικής Αμήνης 14α 2310 222962 και dandalabs.edu.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Πολύ αργή ρε σχέση αυτό το ΒΑΡ. Οι βαριτζίδες αργούνε. Και στην Ιερά Πέτρα αργούσα πάρα πολύ. Τι δίνει τώρα? Επαφή με την αντένα. Μάς τον Αλευρό που έλεγε αντένα. Ναι, όντως. Όντως, άρα ο πόντος είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Σαφράνοβιτς είναι στο σέρβις. 24-22, Ολυμπιακός έχει match ball. Θα δεχτεί το μπλοκ από τον Τακουρίδη ο Πετρέας. Επίδυση το κάνουν για να μην κλείσω την εκπομπή. Μη με κάνεις και γελάω, Χρήστο. 24-23. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε. Ολυμπιακός στην επίθεση. Τελειώνει το μάτς 25-23 με τον Σμιτ. Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα Ελλάδος στη Volley League Αδρών με 3-0 νίκες. Αυτά ως ώρα για μπλε. Δίνουμε σκυτάλι σε Ζάχο Ντρούλινγκ και στο πρώην αθλητή του Στίβου του Ηρακλή που είναι κοντά του ως guest star. Τον έχετε ξανακούσει φυσικά εδώ. Εμείς πρώτα Θεός ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 8 πιστοί στην ώρα για μπλε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.